Ένας στους 4 μαθητές της 3ης Λυκείου έχουν επιστρέψει στα Θρανία, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ. Την ίδια ώρα, οι καθηγητές λένε όχι στη συμμετοχή σε μάθημα με κάμερα μέσα στην αίθουσα, όπως προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου και οι μαθητές που έμειναν σπίτι να έχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παραβιάζει όλη την κείμενη νομοθεσία. Έχουμε αυθεία παραβίαση του συντάγματος. Έχουμε παραβίαση των ευρωπαϊκών οδηγιών. Έχουμε παραβίαση της αρχής προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας της ζωής και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αν και η επιμαχή τροπολογία έχει πάρει σύμφωνα με πληροφορίες το πράσινο φως από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο τα μέλη της θα επανέλθουν μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα εξειδικεύει περισσότερο τη διαδικασία. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ είχαν τηλεδιάσκεψη με την Αρχή προκειμένου να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους. Ενώ νωρίτερα οι δάσκαλοι έθεσαν το θέμα στον Αλέξη Τσίπρα στην Κουμούνδουρου. Έχουμε εκφράσει την έντονη επιφυλακτικότητα στην αντίρρησή μας. Ζητάμε να τοποθετηθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να δημοσιοποιηθεί η αλληλογραφία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Αρχή. Δημιουργείται στην διαδικασία της ζωντανής δασκαλίας ένα απόλυτο πλέγμα σχέσεων, προσωπικών σχέσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών στο σύνολό τους. Σύμφωνα με την επιμαχή τροπολογία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση επιδημικών νόσων, όπως άλλωστε συμβαίνει σήμερα με τον κορονοϊό. Ενώ απαγορεύει την καταγραφή και την αποθήκευση του μαθήματος, επιτρέπει μόνο τη ζωντανή μετάδοση ήχου ή και εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Κάλλιστα μπορεί η οθόνη να είναι προφανώς στη μεριά του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα κάνει την παράδοση. Αυτό είναι και το σημαντικότερο. Γκρίζα ζώνη στην τροπολογία η επεξεργασία των μεταδεδομένων, τα οποία διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για αποκλειστικά ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί είπαμε θα εξηγηθούν και θα είναι αναλυτικά στις υπουργικές αποφάσεις και συγκυκλίως. Εν τω μεταξύ, σήμερα προσήλθε στα σχολεία η δεύτερη βάρδια των μαθητών της 3ης Λυκείου. Πολλοί μαθητές της 3ης τάξης των Λυκείων της Γκράβας έρχονται στο σχολείο προκειμένου να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις, να επικαλεστούν τους αντιστοιχούς λόγους και το επόμενο διάστημα να απουσιάσουν. Η κόρη μου παραμένει στο σπίτι και ήρθα εγώ για μια δική της εκκρεμότητα στο γραφείο. Θα συνεχίσω με δικιά μου προσπάθεια, με δικό μου κόπο, ναι, μέχρι το τέλος. Πού στοχεύουμε, σε ποιο σχολείο? Πολυτεχνείο Αθήνα θέλω. Την επόμενη εβδομάδα, πάντως, επιστρέφουν στα Θρανία τα παιδιά των μικρότερων τάξεων του Λυκείου αλλά και του Γυμνασίου.